Πελοποννησιακή γαστρονομία έχει βαθιές ρίζες μέσα στα χρόνια. Η διαχρονικότητά της στηρίζεται στην πρώτη ύλη και στις τεχνικές που παραμένουν αναλύωτες από γενιά σε γενιά. Τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που συναντά κανείς στην Πελοπόννησο, όπως είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το κρασί, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά, το μεράκι των παραγωγών και η αγάπη των επαγγελματιών της εστίασης, συντελούν ώστε η περιοχή να αποτελεί ένα κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό όλα αυτά τα χρόνια. Ένα κάλεσμα σε όλους λοιπόν να έρθουν στην Πελοπόννησο σε ένα ταξίδι γεύσης με μυρωδιές, αρώματα, συνταγές διαχρονικές. Η συνταγή μας σήμερα, γιατί έτσι θα σας καλωσορίσω. Γιατί είναι μια συνταγή που την αγαπώ πάρα πολύ. Σουπιές με το μελάνι τους, δάφνη, ρύζι και μαραθώριζα. Πάλι εδώ θα σας δείξω βήματα. Για να μην πετάτε το φαγητό τελειώνοντάς το. Θα κάνουμε τις σουπιές και θα τελειώσουμε. Και μετά θα κάνουμε το ρύζι. Θα τις μαυρίσουμε με το μελάνι, θα τις αρωματίσουμε με το μελάνι. Θα κάνουμε το ρύζι ένα βήμα μπροστά. Και θα φτιάξουμε τη μεριδοποίηση από το ρύζι που θα πάρουμε, από τα υγρά της σουπιάς και θα εκτελέσουμε τη συνταγή αναμερίδα. Δείτε τις τεχνικές και δείτε και τον τρόπο που σκέπτομαι για να ταΐσω αρκετά άτομα κάθε μέρα. Και επειδή η δουλειά στην επαρχία είναι απρόβλεπτη, υιοθετήστε αυτές τις συνταγές με αυτές τις τεχνικές. Πάμε λοιπόν. Υλικά. Το ελαιόλαδο που μόλις το έριξα. Κρεμμύδι. Πράσο. Μαραθώριζα. Λίγο σκόρδο. Οι σουπιές και μετά μέσα στην κατσαρόλα θυμάρι, εστραγκόν, αλάτι, πιπέρι, κρασί, τα μπαχαρικά μου που είναι εδώ, 5-6 φύλλα δάφνη, το μελάνι που έχω πάρει από τις σουπιές, ο ζωμός λαχανικών. Για το ρύζι, ελαιόλαδο, κρεμμύδι, θυμάρι, σκόρδο, το ρύζι, το αλάτι, το κρασί για να σβήσω, ο ζωμός. Και για όσους δεν υστεύουν, θα ρίξουμε λίγο τυρί. Ζεστάθηκε το λάδι. Τι έλεγα για την κατσαρόλα, πρώτα την ακούς. Το κρεμμύδι και τη μαραθώριζα, ένα από τα αγαπημένα μου υλικά, μου βγάζει αυτά τα γλυκάνισα ο μάραθος και φυσικά και η ρίζα. Και όπως εξήγησα, γενικά οι χειμωνιάτικες ρίζες, αλλά και όλες οι ρίζες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τις χρησιμοποιώ στη μαγειρική μου, είτε κάνοντας πουρέ, είτε κάνοντας μους. Τώρα εδώ έχω μια τεχνική που ισορροπώ τα ζάχαρα από το κρεμμύδι με το πράσο. Το πράσο είναι μια πιπεράτη γεύση που μου δίνει και μια ένταση έτσι πάρα πολύ όμορφη. Θα ρίξω και το πράσο για να δουλεύει ο χρόνος. Και εδώ έχω ένα σκόρδο, να αφαιρέσουμε τη φύτρα. Το σκόρδο βγάζω τη φύτρα για να έχει τη μυρωδιά, τη γεύση, αλλά όχι την ένταση. Λοιπόν, και για τις σουπιές, κόβω έτσι σε ωραία κομμάτια. Τα πτερίγια μαζί με τα πλοκάμια τα βάζω λίγο πριν γιατί είναι λίγο πιο σκληρά και μετά βάζω τα σώματα. Ένα από τα πιο ωραία θαλασσινά για μένα η σουπιά, είτε με τη μορφή και τη συνταγή που σας δείχνω, είτε ακόμα και σκέτη ψητή, που εμένα όταν την κάνω ψητή αφήνω λίγο από το μελάνι της επάνω, δεν το καθαρίζω, την πλένω τελείως δηλαδή. Βέβαια αυτό που είδατε ότι είναι αποδερματισμένη ολόλευκη, έχει βγει το δέρμα όλο. Λένε τη σουπιά πονηρή. Είναι πονηρή γιατί την ώρα που πλησιάζει και νιώσει ότι κινδυνεύει, αμολάει το μελάνι της, όλο αυτό το φούμο που λέμε, σκοτεινιάζει ο τόπος και πάβει ο κυνηγός να τη βλέπει. Οπότε εξαφανίζεται. Τι έλεγα, την κατσαρόλα την ακούς. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Και τώρα θέλω με λίγο κρασί εδώ, επειδή το μελάνι είναι λίγο έτσι σαν καρβουνάκι, καλό είναι να το διαλύσουμε. Με μια ράβδο εδώ. Και όπως είπα, προηγείται το πλοκάμι και τα πτερίγια από το σώμα. Σβήνω με το υπόλοιπο κρασί, το άλλο είναι στο μελάνι. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά ακόμα. Το θυμάρι, το εστραγκόν, τα φύλλα της δάφνης,
και τα μπαχαρικά. Όπως όλα τα μαλάκια, έχω εξηγήσει πολλές φορές, δεν θέλουν πολύ μαγείρεμα. 4-5 λεπτά στη σουπιά, γιατί είναι πιο έτσι, τα κομμάτια της έχουν μεγαλύτερο πάχος από το καλαμάρι, το μικρό καλαμάρι, γιατί και τα μεγάλα, μεγαλώνει και το πάχος τους. Και έχω εξηγήσει ότι όσο περισσότερο τη μαγειρεύουμε, τόσο πιο σκληρή γίνεται. Αυτά τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα που δεν μπορεί να τα έχει κανένας, παρά μόνο εμείς, που ελευθερώνουν τα αρώματα της θάλασσας. Εξαιρετικές γεύσεις, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Ρίχνουμε λοιπόν εδώ το ζωμό λαχανικών. Συνταγές εμπνευσμένες από το 1821. Υλικά του τότε με μια άλλη ματιά σήμερα. Η θάλασσα τους έδινε κάτι πάρα πολύ νόστιμο, κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εύκολα. Έχει πάρει το χρόνο της σουπιά. Πάμε να κάνουμε το ρύζι. Ελαιόλαδο. Το σκόρδο μέσα, έχω αφαιρέσει τη φύτρα. Περιμένουμε και αυτό να ταπεινώσει για να πέσουν όλα τα υλικά μέσα. Ψυχομαγειρεύουμε τη σουπιά. Το ρύζι. Όταν κάνουμε τέτοιες παρασκευές, να ξέρετε ότι για λίγη ώρα μας θέλει από πάνω η συνταγή. Δεν μπορούμε να βρίξουμε το ρύζι και να φύγουμε. Πρώτα και θα κολλήσει κάτω και θέλει συχνά ανακατέματα. Εδώ σβήνω με το κρασί. Προσθέτω το θυμάρι. Αν είσαστε εδώ από πάνω, τι θα λέγατε? Η γεύση ξεσηκώνει. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να ρίξουμε και το ζωμό. Και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Είναι τα υγρά υπολογισμένα έτσι που να σκάσει το ρύζι. Δηλαδή να δώσει το χρόνο του. Και μετά θα πάρουμε τη μερίδα από εδώ. Θα πάρουμε τη μερίδα από εδώ με τα υγρά. Και θα κάνουμε στο τηγάνι αυτό που θέλουμε να σερβίρουμε την ώρα που θα έρθει η παραγγελία. Οι επαγγελματίες χρειάζεστε αυτά τα βήματα. Γιατί αλλιώς θα μαγειρέψετε ένα τσουκάλι φαγητό και θα πρέπει να πουληθεί εκείνη την ώρα. Και εγώ που θα έρθω στις 4, τι θα φάω? Ένα λασπωμένο ρύζι και μια σουπιά που έχει ζεσταθεί 4-5 φορές. Το χάσαμε. Γι' αυτό λέω, προσέξτε τα βήματα. Το μελάνι. Το πιπέρι και το αλάτι. Θέλω να σας πω ότι ο πλούσιος βυθός της Πελοποννήσου, ο οποίος έχει και πολλούς κλειστούς κόλπους και το βουνό γύρω-γύρω, αντιλαμβάνεστε τι πέφτει μέσα στη θάλασσα, γιατί έχω εξηγήσει ότι το ζώο γίνεται νόστιμο από αυτό που βόσκει. Και αυτή η ποικιλία στο βυθό από τα φρύγανα και ό,τι παρασύρει η βροχή από το βουνό και το ρίξει στη θάλασσα, αντιλαμβάνεστε τι νοστιμιά παίρνει ένα μαλάκιο ή ένα ψάρι που βόσκει σε αυτούς τους κλειστούς κόλπους. Γι' αυτό και τα ψάρια, τα θαλασσινά της Πελοποννήσου, έχουν μια ιδιαίτερη γεύση και έχουν μια μεγάλη εκτίμηση σε εμάς τους μαγείρους για το πώς τα διαχειριζόμαστε. Οι σουπιές έχουν τελειώσει. Βγάζουμε εδώ τα μπαχαρικά με το τουλουπάνι, τη δάφνη. Θα βρούμε και το άλλο κομμάτι της δάφνης και το σκόρδο. Και εδώ έχει τελειώσει το ρύζι, έχει πιει τα υγρά, σε ένα ταψί. Βγάζουμε και από εδώ το θυμάρι και το σκόρδο. Έρχεται η ζήτηση. Μια μερίδα στο τηγάνι. Θέλετε να είναι αυτή η μερίδα σας? Αυτή η μερίδα. Θέλετε παραπάνω? Λίγα υγρά. Λίγο σουπιά. Στη φωτιά. Στη μερίδα θα αλατίσω τώρα. Δεν έχω βάλει τα αλάτι μέσα στο ριζότο. Σε κάθε μερίδα θα αλατίσω, γιατί το ρύζι το έχω κρατήσει ανάλατο. Αφήνω να ζεσταθεί καλά. Είναι ένας τρόπος να έχετε τις μερίδες σας εκείνη την ώρα ζωντανές και λαχταριστές. Αν αυτό το κάνουμε μια αγκαλιά και το μαγειρέψουμε, το χάσαμε. Δεν μπορούμε να το πουλήσουμε μετά από 2 ώρες, 3, 4. Το ρύζι θα λασπώσει, η σουπιά θα μαγειρευτεί. Μια συνταγή είναι στήσιμη, μια συνταγή για όλες τις ώρες.
Αλλά εάν δεν νηστεύει κάποιος, βγαίνουμε από τη φωτιά, λίγο ελαιόλαδο. Και αν θέλουμε να το δώσουμε μια ένταση ακόμα, δεν υπάρχει πιο ωραίο φινάλε από 2-3 σταγόνες ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πιάτο για να τιμήσουμε τις νηστείες, να τιμήσουμε τη θάλασσα της Πελοποννήσου, να τιμήσουμε την Ελλάδα με πιάτα διαχρονικά γεμάτα αρώματα. Πραγματικά η γεύση ξεσηκώνει. Πιάτα εμπνευσμένα από το 1821.